Όχι, απλά χαίρομαι που είμαι που απευθύνομαι στους Έλληνες της Κύπρου. Νόμιζα ότι ήσασταν φανατικός ΑΕΚτζής, γι' αυτό. Εντάξει, και αυτό παίζει ένα ρόλο. Και αυτό παίζει, Και ο Ιακώβου είναι. Ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός. Δεύτερος και διαφορά. Και ένας γάβρος εδώ, τρεις. Λοιπόν. Νικητής και ο Παναθηναϊκός νικητής είναι. Φέτος είχαμε ένα πρωτάθλημα που κρίθηκε την τελευταία αγωνιστική. Νικητής είναι το ποδόσφαιρο, αλλά και ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, μια ομάδα που άξιζε την πρωτιά, αλλά ξέρετε. Αυτά έτσι είναι, μπάλα είναι και γυρίζει, κύριε Καλεντερίδη. Λοιπόν, τώρα, μπάλα είναι και γύρισε και, και στην Τουρκία και στις εκλογές. Και από ό,τι φαίνεται, δεν βγήκαν οι δημοσκοπήσεις πρώτον, όπως τις περιμέναμε τουλάχιστον. Πολύ σκληρός για να πεθάνει ο Ταγί Περντογάν. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Καλεντερίδη. Ναι, νομίζω ότι ήταν οι εκλογές των ανατροπών. Ναι. Πρώτη ανατροπή ήταν τα ποσοστά του Σινάν Ογκάν. Ο Σινάν Ογκάν είναι ένας πολιτικός που προέρχεται από το κόμμα της Εθνικιστικής Δράσης των Γκρίζων Λύκων. Τον διέγραψαν το 2015, προσέφυγε στα δικαστήρια, επανήλθε, τον ξαναδιέγραψαν και τώρα συμμετείχε στη συμμαχία ΑΤΑ, μια ακροδεξιά εθνικιστική συμμαχία. Ναι. Και ενώ όλες οι δημοσκοπήσεις τον έφερναν κάτω από το 3%, είδαμε να σκαρφαλώνει στο 5,5%, παίρνοντας διπλάσια ποσοστά από αυτά που πήραν στις βουλευτικές εκλογές στα κόμματα που τον υποστηρίζουν. Αυτό λοιπόν ήταν μια ανατροπή. Η δεύτερη ανατροπή ήταν η στήριξη που είχε και ο Ερντογάν και το κόμμα του στις σεισμόπληκτες περιοχές. Εκεί λοιπόν που όλοι λέγανε, όλοι επαναλαμβάνω και οι ίδιοι τα μέλη του κόμματος του Ερντογάν, τα στελέχη του κόμματος του Ερντογάν έλεγαν ότι θα έχει καθίζηση στις περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό. Ξέρετε, εκεί χάθηκαν πάνω από 50.000 άνθρωποι, δηλαδή, και ξεσπιτώθηκαν εκατομμύρια άνθρωποι. Όλοι περίμεναν ότι επειδή παρουσιάστηκε ως υπεύθυνος για την κατάρρευση αυτή των οικοδομικών συγκροτημάτων, αυτός που έδωσε τις άδειες, δηλαδή ο Ερντογάν και το κόμμα του, ότι θα είχαμε μια καθίζηση. Ναι. Εκεί αντί για καθίζηση, ορισμένως όμως είχαμε και αύξηση ή στη χειρότερη περίπτωση διατήρηση τα ποσοστά του. Και αυτό ήταν μια ανατροπή. Επίσης, είχαμε και άλλη ανατροπή. Ο Ερντογάν παρουσιαζόταν σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι υπολείπεται του αντιπάλου του, του Κιλιτσδάρολου, 5 ποσοστιαίες μονάδες. Είδαμε ότι έγινε ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς. Δηλαδή προηγείται ο Ερντογάν 5 μονάδες του Κιλιτσδάρολου. Είχαμε και άλλες ανατροπές. Επίσης, ένας παράγοντας που έπαιξε ρόλο στο αποτέλεσμα ήταν η πολύ μεγάλη συμμετοχή, 86-87%. Φυσικά εδώ να πούμε στους τηλεθεατές σας ότι 87% είχαμε και στις εκλογές το 2018. Το 2014 είχαμε 74%, που σημαίνει ότι ο λαός στην Τουρκία είναι απολύτως πολιτικά συνειδητοποιημένος, και γιατί τα ποσοστά αυτά είναι πρωτόγνωρα και για την Ελλάδα και για την Κύπρο αλλά και για τα δυτικά. Μάλιστα. Για τα δεδομένα της Δύσης. Αυτές λοιπόν είναι η πρώτη εικόνα. Τώρα όσον αφορά τα της Κυριακής, τους 28 Μαΐου, με δεδομένο ότι ο Σινάν Ογκάν, ιδεολογικά οι ψηφοφόροι του βρίσκονται πολύ πιο κοντά στον Ερντογάν, ασχέτως της γραμμής που θα δώσει ο Ογκάν, θα πρέπει να θεωρήσουμε βέβαιο ότι ο Ερντογάν θα είναι ο 13ος πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας. Επίσης, αν μου επιτρέπετε. Ναι, και ολοκληρώστε την πρώτη σας τοποθέτηση. Ναι, βεβαίως. Το γεγονός ότι έχει εξασφαλίσει 321 έδρες στη Βουλή από τις 600, δηλαδή έχει τον έλεγχο της Βουλής, και να μην είχε την υποστήριξη του Ογκάν, ο Ερντογάν θα επικαλεστεί την πολιτική σταθερότητα. Γιατί αν εκλεγεί ο Κιλιτσδάρογλου χωρίς να ελέγχει τη Βουλή, δεν μπορεί να περάσει ούτε ένα νόμο. Σωστά. Από τη Βουλή. Δεν μπορεί. Σωστά. Να κυβερνάει 5 χρόνια με προεδρικά διατάγματα. Άρα, επικαλούμενος στην πολιτική σταθερότητα, ο Ερντογάν
θα μπορούσε να κερδίσει εκλογές με μεγάλη άνεση, αφού έχει περίπου 49,5%. Και πάντως η πολιτική σταθερότητα ήταν ένα ζητούμενο, κύριε Ιακώβου, για τον ίδιο τον Ερντογάν. Αυτό επικαλείτο. Έταζε όπου μπορεί να φανταστεί κανείς ότι μπορούσε να τάξει, από τους σεισμόπληκτους μέχρι τους Κούρδους και τους νέους βεβαίως. Και έπιασε τόπο. Αποδεικνύεται ότι το σύστημα Ερντογάν αποδίδει. Ναι, αυτό εκλογικά. Ναι, αυτό το οποίο ονομάζουν στην Τουρκία Devlet Baba, το κράτος πατέρας, είναι ταυτισμένο απόλυτα με τον Ερντογάν και όλοι οι θεσμοί οι οποίοι υπάρχουν εκεί πέρα, τους οποίους ελέγχει ο Ερντογάν, είναι επιφορτισμένοι με την αναπαραγωγή της σημερινής ηγετικής ομάδας η οποία ελέγχει την Τουρκία. Γι' αυτό εξηγείται και στις σεισμόπληκτες περιοχές κατάφερε να συγκρατήσει τα ποσοστά, διότι έκανε πολύ μεγάλες παροχές οικονομικές σε μια χώρα που οι πελατειακές σχέσεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και κατάφερε να συγκρατήσει την οποιαδήποτε αντιπαράθεση, την οποιαδήποτε δυσαρέσκεια η οποία θα μετουσιωνόταν σε πολιτικό κόστος. Ταυτόχρονα ελέγχοντας και το 90% των μέσων μαζικής ενημέρωσης μέσω μιας στρατηγικής την οποία ακολούθησε πιο συστηματικά μετά το 2018, όταν πλέον είχε τη δυνατότητα να προβαίνει σε τέτοιου είδους ενέργειες, είχε περιθωριοποιήσει την οποιαδήποτε συζήτηση γύρω από την κακή εικόνα, τη χαοτική εικόνα που δημιούργησαν οι σεισμοί και από την κακή οικονομική κατάσταση, και να μεταφέρει στο επίκεντρο του δημοσίου ενδιαφέροντος τα επιτεύγματα του Ερντογάν. Και έτσι, από τη μια, ποια ήταν η εικόνα? Από τη μια ήταν ο Ερντογάν, ο οποίος είχε μια μακροβιότητα στην εξουσία που έδινε σταθερότητα και κατ' επέκταση αξιοπιστία στο μέσον Τούρκων πολίτη, και από την άλλη πλευρά ένας συνασπισμός ο οποίος έδινε με μια προοπτική, αλλά ήταν έξι κόμματα τα οποία ακόμα και λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές είχαν διαφωνίες μεταξύ τους που έβγαιναν προς τα έξω. Ίσως να μην βοήθησε και το πρόσωπο του Κιλιντζάρογλου. Ίσως αν είχε τελικά μπει μπροστά ο Ιμάμογλου, να ήταν καλύτερα τα πράγματα. Σίγουρα. Είχε λίγο τη φήμη του loser, ούτως ή άλλως, Κιλιντζάρογλου. Και το έχει αποδείξει και στο παρελθόν. Είναι και το στυλ. Έχουν μια διαφορά στο στυλ. Δεν είναι τυχαία που τον έχουν δώσει το προσηγορικό Γκάντι της Τουρκίας. Λόγω ακριβώς του μιλίχιου χαρακτήρα που έχει, ναι, μοιάζει, αλλά επέλεξε την πολιτική της μη σύγκρουσης ο κύριος Ντάρογλου, και είχε απέναντι του έναν Ερντογάν ο οποίος έλεγε ή εγώ ή χάος, ο οποίος υιοθετούσε μια πολύ βίαιη, μια πολύ επιθετική ρητορική, έχοντας και τη βοήθεια των μέσων, τα οποία έδιδαν μεν τηλεοπτικό χρόνο στον κύριο Ντάρογλου, αλλά κατά ανήθικον τρόπο, δηλαδή να τον αποδομήσουν, χωρίς να γίνεται συζήτηση πάνω στα βασικά επιχειρήματα τα οποία προέβαλε. Οπότε αυτόν επηρέασε το εκλογικό σώμα, ενισχύθηκε βεβαίως ο Σινάν, όπως πολύ σωστά έχει πει ο Απιτός Σάββας, και αυτόν το μη προβλεπτόν ποσοστό το οποίο έχει πιο πάρει, εξηγείται από την αποχώρηση του Μουχαρέμ Ιντζέ, που διοχετεύτηκε ένα σημαντικό αριθμό ψηφοφόρων που δεν επεδίωκαν ή ήθελαν ένα ψήφο διαμαρτυρίας στη δεδομένη στιγμή, προς τον Σινάν. Βεβαίως δεν γνωρίζουμε ακριβώς τη σύνθεση των ψηφοφόρων που υποστήριξαν τον Σινάν, αλλά όποια και αν είναι, που κατά τη γνώμη μου θα είναι διχασμένη, είναι μοιρασμένη η ψηφοφόρη, έχει σαφέστατον προβάδισμα αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν, ο οποίος δείχνει, αν κερδίσει το δεύτερο γύρο, ότι θα τελειώσει πλέον και την πολιτική του καριέρα ως πρόεδρος, ως ηγέτης της Τουρκίας. Και θα έχει πάρει ό,τι ήθελε, εν πάση περιπτώσει, γιατί θα έχει ολοκληρώσει ένα πολύ μακρύ κύκλο εξουσίας. Κύριε Καλεντερίδη, οι μεγάλες δυνάμεις πώς τα παρακολουθούν όλα αυτά, η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη? Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τους παράγοντες που οδήγησαν στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ναι. Ο Κεμάλ Κιλιντζάρογλου είναι όντως ένας μετριοπαθής πολιτικός και ήθελε να παρουσιάσει το μοντέλο του Γκάντι της Τουρκίας. Και αυτό θα έλεγα ότι είναι σωστό. Όμως αυτό το μοντέλο θέλει και το αντίστοιχο ακροατήριο για να γίνει θελκτικός και ελκυστικός. Στην Τουρκία δεν περνάει αυτό το μοντέλο. Επιπροσθέτως δε, το γεγονός ότι είχε το θάρρος, γιατί πραγματικά χρειάζεται θάρρος, να δηλώσει δημοσίως ότι είναι αλεβίτης, απευθυνόμενος σε ένα κοινό όπου το 92% είναι σουνίτες και το 70-75% σκληροί σουνίτες, και με δεδομένο ότι το να είσαι αλεβίτης σημαίνει ότι είσαι ρυπαρός, αμαρτωλός,
μη αποδεκτός από συνάγωγος. Αυτό λειτουργήσε αποσυσπηρωτικά σε εκείνο το κοινό της Εθνικής Συμμαχίας, δηλαδή της ΑΞΕΝΕΡ, του Καραμολάουγλου, ναι, ναι, ακόμα και του Δημοκρατικού Κόμματος, που αυτοί είναι συντηρητικοί ψηφοφόροι και κάποιοι από αυτούς δεν ακολούθησαν τη συμμαχία και πήγαν σε αυτόν που επαγγέλλεται και το ιδεολογικά το, που εκφράζει ιδεολογικά το Μάλιστα. πολιτικό Ισλάμ. Αυτοί είναι οι λόγοι. Όντως, εάν ήταν ο Ιμάμογλου, εκεί θα είχαμε ένα διαφορετικό προεκλογικό αγώνα και πιστεύω θα είχαμε και διαφορετικό αποτέλεσμα. Και διαφορετική αλλά... προεκλογική σύγκρουση σίγουρα θα είχαμε, με επιχειρήματα αλλά, πολύ διαφορετικά. Ξέρετε, η ιστορία δεν γράφεται με αν. Σωστό. Τώρα σωστό. Έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Εγώ επαναλαμβάνω, ο Ερντογάν είναι καβάλα στάλογο. Αυτό που θέλω να πω, αγαπητέ Χρήστο, και οι δύο Χρήστοι είστε, έτσι. Ναι, ναι, και με ήττα. Ναι. Και στους δύο απευθύνομαι, στον Ιακώ πιο πολύ γιατί ασχολείται με τα γεωπολιτικά, είναι το εξής. Ποιος είναι ο κίνδυνος για την Κύπρο, για την Ελλάδα. Ναι. Επειδή ο κόσμος μετασχηματίζεται από διπολικό ή μονοπολικό σε έναν πολυπολικό κόσμο, όπου θα υπάρχουν πολλά κέντρα επιρροής, η Τουρκία διεκδικεί να είναι ένα από αυτά τα κέντρα. Μάλιστα. Και αυτό, ξέρετε, μπορεί να διευκολύνει αυτή η κατάσταση που οδηγεί την Τουρκία μακριά από τη Δύση, να διευκολύνει τις ομάδες άσκησης επιρροής της Κύπρου και της Ελλάδας, είτε στην Ουάσιγκτον είτε στις Βρυξέλλες λιγότερο, για να περνάμε τα θέματά μας που αφορούν τις διεκδικήσεις της Τουρκίας. Από εκεί και μετά όμως, αν η Τουρκία κατορθώσει να μπει στους BRICS ή γίνει μέλος στην Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης, ξέρετε, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν άλλον αντίπαλο. Και δεν είμαι σίγουρος εάν η Δύση θα βάλει πλάτη στην Κύπρο και στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσουμε έναν τέτοιο αντίπαλο που θέλει ισότιμη σχέση με τις ΗΠΑ και με την Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Κύριε Ιακώβου, να δούμε λίγο τις μεγάλες δυνάμεις, έτσι όσο πιο περιεκτικά γίνεται. Ήταν σαφές από τις τοποθετήσεις των μεγάλων δυνάμεων, οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσον έβλαψαν εν τέλει τον Κυρισταρουγλου, ότι ήταν σαφής η προτίμηση προς τον Κυρισταρουγλου, ο οποίος φρόντιζε να επιβεβαιώνει αυτήν την υποστήριξη κάνοντας δηλώσεις για ευθυγράμμιση με τη διατλαντική κοινότητα, προτεραιοποίηση της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας και απομάκρυση από τη στρατηγική σύγκληση με τη Ρωσία, που είναι τρία βασικά ζητήματα τα οποία απασχόλησαν την εξωτερική πολιτική Ερτογάν ή την διαφοροποίηση ναι. του Ερτογάν από τους κεμαλικούς. Θα έλεγα ότι η τυχόν εκλογή του κ. Σταρογλού θα σημαίνει, δεν πιστεύω ότι θα έχουμε τις τεράστιες αλλαγές σε ό,τι αφορά το ρόλο που επιδιώκει να παίξει η Τουρκία, αλλά σίγουρα η βελτίωση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ακόμα περισσότερο αυτόν το οποίο έχει δηλώσει επανειλημμένα η βελτίωση των σχέσεων με το Ισραήλ, αυτό θα επηρεάσει άμεσα και την Κύπρο και την Ελλάδα, δεδομένου ότι αυτό θα το ευνοήσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες να βάλουν την Τουρκία στο γεωπολιτικό παιχνίδι της Ανατολικής Μεσογείου που θέλουν να κρατήσουν τη Ρωσία μακριά. Και αυτή τη στιγμή τα υποσυστήματα, το υποσύστημα ασφαλείας το οποίο δημιουργούν το φιλοδυτικό έχει ως άξονα το Ισραήλ και τις συνεργασίες τις οποίες κάνει το Ισραήλ. Επομένως θα υπάρξει πίεση να μπει η Τουρκία. Οπότε θα υπάρξει και πίεση για επίλυση των διαφορών στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, όπως η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Κυπριακή Δημοκρατία, το ζήτημα του Αιγαίου. Από την άλλη πλευρά, πιστεύω ότι ο Ερντογάν τελευταίο μέρος της πολιτικής του καριέρας, ο οποίος είναι όντως ένας χαρισματικός ηγέτης, με τη βεμπεριανή έννοια του όρου, που δεν σημαίνει χαρισματικός κατά ανάγκη και δημοκράτης ή καλός. Χαρισματικός ήταν και ο Ατατούρκ, όπως και ο Βενιζέλος. Λοιπόν, είναι οι πολιτικοί οι οποίοι ταυτίζουν την προσωπικότητά τους και τις επιλογές τους και το πέρασμά τους από την ιστορία με την ιστορία του λαού τους. Έχει μεταμορφώσει την σημερινή Τουρκία. Πιστεύω εκεί, σε αυτήν την νέα περίοδο, θα κάνει τα μεγάλα ανοίγματα γιατί θέλει να κλείσει τα μεγάλα κεφάλαια τα οποία έχει και πιθανόν να πάρει και πολύ μεγάλα ρίσκα Μάλιστα. σε ό,τι αφορά και το Αιγαίο αλλά και άλλα ζητήματα που δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο θα είναι έτοιμος να το αντιμετωπίσει. Ότι αν κρίνω από τον Πούτιν, ο οποίος έσπευσε να κλείσει το κεφάλαιο Ουκρανία στο τέλος της πολιτικής του καριέρας, έχοντας υποστεί. Και με αυτόν τον τρόπο. Και με αυτόν τον τρόπο, αντιλαμβάνεστε ότι τα μεγάλα γεωπολιτικά οράματα σε τέτοιες περιπτώσεις είτε θα σου βγουν. Είτε θα μετατραπούν οι πολιτικούς εφιάλτες. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και τους δύο. Εδώ θα είμαστε και στο δεύτερο γύρο να τα συζητήσουμε. Να είστε καλά.
Λοιπόν, ναι. Αυτά όσον αφορά στην Τουρκία, θα πάρουμε και τις πολιτικές αντιδράσεις μετά από τα κόμματα εδώ της Κύπρου και τους εκπροσώπους. Πάμε προς το παρόν όμως τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας, τον Ανδρέα τον Στυλιανού, διότι έκλεισε στο μεταξύ και η πλατφόρμα για την 2020.